Σήμερα είχε και ένα θέμα με τον κύριο Λαμπάτο. Όπου... Είχα να πω, το λέω στο site μας, Αχτωφάουζον της. Πιστεύω όμως ότι ένας τοπιός, δεν τον ξέρω, τον ξέρω μόνο, ξέρεις πολύ λίγο, όταν είσαι τόσο δύσκολη θέση, δεν βγαίνει στην τηλεόραση για να γίνει το πρόσωπο της ημέρας. Είναι 10 βήματα από το σπίτι που έμενε, το σπίτι το οποίο έχετε εκεί, και αν εγώ του αρνηθώ αυτά που θα ήθελε, ή υπάρχει στο σωματείο ελληνιθοποιών και αν είχα μάθει ότι είχε πάει λέει εκεί και του τα αρνηθούν, τότε να βγαίνει στην τηλεόραση. Mm. Να βγαίνει στην τηλεόραση χωρίς να έχει απευθυνθεί στα όργανα τα οποία ας πούμε προστατεύουν αυτούς τους ανθρώπους. Mm. Δεν ήρθε να απευθυνθεί σε εσά να σας ζητήσει βοήθεια ποτέ. Ποτέ. Δεν το ξέρω κανείς. Το ξέρω δηλαδή μόνο ξέρεις, σαν συνάδελφο δεν έχουμε συνεργαστεί και ποτέ. Και μένει στην πλατεία, μένει πολύ κοντά. Να έρθει εκεί και να μου πει κυρία Φόρσου, εγώ έχω αυτό το πρόβλημα, δεν έχω λεφτά, δεν έχω να πάω. Να του πούμε να τον ατρώς, μεσημέρι βράδυ πρωί, φέρ' τα ρούχα σου να στα πλύνουμε. Δωμάτια δεν έχουμε τώρα γιατί μένουμε 2-2, χτίζουμε όμως δίπλα σε λίγο θα έχουμε και δωμάτιο. Και να τη δει, δεν είναι ωραίο σε όλο τον κόσμο να δούμε αυτή την εικόνα, ότι θα πει πεινάνε και να υπάρχει το σπίτι του οποίου, να υπάρχει το Ταμείο Αλληλοβοηθείας και να μας ξεφτυλίζουν. Έπρεπε να τον βοηθήσω, αρκεί να μου τηλεφωνήσει. Που δεν το ξέρω εγώ, ούτε τη τηλεφωνήσω, δεν μου τηλεφωνήσει και μου πει έχω αυτή την ανάγκη. Ναι. Και αν μπορώ να την καλύψω, έχει καλώς. Αν δεν μπορώ, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στο θέατρο που μπορούν να τσοντάρουν και να του τα καλύψουν. Τη στιγμή που υπάρχει ένα ίδρυμα ανεγνωρισμένο, πιστοποιημένο, που κάνει τόση πολλή δουλειά, που αυτή τη στιγμή 30 ανθρώπους μέσα που τρώνε και αυτό, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να λέει ότι δεν έχω να φάω και να μην απευθύνεται εκεί. Γιατί το κάνουμε αυτό. Για να δοξαστώ, εγώ δεν παίρνω να δοξαστώ.